Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι μεγάλη η χαρά μας που βρισκόμαστε μαζί, μαζί με όλους εσάς, με τους συντρόφους και φίλους του ΚΚΕ εδώ στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ξέρετε, πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι το ΚΚΕ έχει οργανώσεις, λέσχες φίλων, πρακτικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία, οπουδήποτε δηλαδή υπάρχουν Έλληνες μετανάστες. Η εξήγηση όμως είναι απλή. Οι ιδέες μας, τα ιδανικά του σοσιαλισμού, ο πόθος και η ελπίδα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την οικοδόμηση μιας νέας δίκαιης κοινωνίας δεν έχουν σύνορα, είναι παγκόσμια εμβέλεια. Άλλωστε, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που ζουν στο εξωτερικό έχουν στα χέρια τους περισσότερες αποδείξεις για αυτά που προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάθε μέρα στον ελληνικό λαό. Ότι παρά τις διαφορές από χώρα σε χώρα, καπιταλιστική παράδειση δεν υπάρχουν. Ανθρώπινος καπιταλισμός επίσης δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ. Όσο αναπτυγμένη και αν είναι μια τέτοια καπιταλιστική χώρα, οποιοδήποτε χρώματος κυβέρνηση και αν έχει, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκονται οι θεσμοί τη, παντού μια μειοψηφία κοινωνικών παράσιτων, μια ελίτ, εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα και τη σκέψη της μεγάλης πλειοψηφίας. Και αυτή η μεγάλη πλειοψηφία βιώνει όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα όσο περνούν τα χρόνια. Από την προσπάθειά της να μορφωθεί, χωρίς να είναι χωμένη μέχρι το λαιμό μέσα στα δάνεια, μέχρι το ζήτημα της στέγασης ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Και όλα αυτά την ώρα που οι δυνατότητες για την ολόπλευρη κάλυψη όλων των αναγκών της σήμερα στη σημερινή εποχή αντικειμενικά έχουν απογειωθεί. Όταν ερχόμαστε εμείς στις Ηνωμένε Πολιτείε ή στον Καναδά, πιο πριν που πήγαμε, σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ξέρετε ότι δεν ερχόμαστε για να συναντήσουμε ούτε τα διάφορα λόμπι, ούτε τις μεγάλες ενώσεις των μεγαλοκαπιταλιστών, ούτε τους λεγόμενους επενδυτές. Ερχόμαστε να συναντήσουμε τους φορείς της Διασποράς, εργατικούς συλλόγους, μετανάστες εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και τους απογόνους τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Αλλά και νέα παιδιά, κυρίως επιστήμονες, που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο της τελευταίας μεγάλης οικονομικής κρίσης και συνεχίζουν να φεύγουν ακόμα. Άλλωστε και ιστορικά οι Έλληνες μετανάστες στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής έχουν βάλει ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος αυτής της χώρας με συμμετοχή σε μαχητικές απεργίες εκεί που έβγαινε ο βασιλιάς Άνθρακας και έχουν δώσει ηρωικές πραγματικά μορφές της ταξικής πάλης που έφτασαν μέχρι την υπέρτατη θυσία όπως ο Λουίς Τίκας από την Κρήτη. Πιστεύουμε ότι έχουν δώσει πολλά και σήμερα και στο μέλλον, γιατί η ανασυγκρότηση του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, του ίδιου του κομμουνιστικού κινήματος σε κάθε χώρα, η αντεπίθεση συνολικά των λαών ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα είναι ανάγκη και γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο επιτακτική. Για να μπορέσουμε να ανασάνουμε όπως έλεγε και το σύνθημα των μεγάλων κινητοποιήσεων που πυροδοτήθηκαν από, εκείνη τη βάρβαρη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ πριν μερικά χρόνια. Ένα σύνθημα που εξέφρασε απόλυτα το συνέστημα κυρίως της νέας γενιάς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η παρουσία σας σήμερα εδώ πιστεύουμε αλλά και η συνολική δράση σας και η προσπάθεια να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στις κάλπες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές στις 9 η του Ιουνίου, ώστε να συνεχίσουμε από την επόμενη μέρα με περισσότερες δυνάμεις τον δύσκολο αλλά όμορφο αγώνα που δίνουμε σε όλα τα μέτωπα μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφοι σε σύντροφοι, Ξέρουμε ότι όλοι σας αγωνιάτε για την κατάσταση στην Ελλάδα, για το πώς ζουν οι συγγενείς σας, οι φίλοι σας, όλος ο ελληνικός λαός. Πολύ αγωνιάτε και σωστά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το λαϊκό κίνημα και μέσα στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Αν γίνονται βήματα, αν δυναμώνει η ελπίδα για μια άλλη πρόπτικη, Γι' αυτό επιτρέψτε μου μια αναφορά. Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που εξαπολύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβερνήση της στα εργασιακά δικαιώματα, σε άλλα δικαιώματα και κάτω από το βάρος της άσχημης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Ευρώπης, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν οργανωθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες μεγάλες πανεθνικές και κλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις. Η περίοδος της πανδημίας του COVID ανέδειξε περίτρανα ποιοι είναι η πραγματική παραγωγή του πλούτου, ποια ήταν η τεράστια συμβολή των εργαζομένων στην υγεία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, σε αντίθεση με τους διάφορους καπιταλιστές που συσσώρευαν την ίδια ώρα με το θάνατο του λαού, με την πανδημία τεράστια κέρδη από αυτό το εμπόριο ζωής και υγείας των λαών. Ταυτόχρονα ανέδειξε την δύναμη του οργανωμένου λαού να σπάει απαγορεύσει, να σπάει περιορισμού στη δράση του ΚΚΕ αλλά και των συνδικάτων. Η απεργιακή συγκέντρωση, για παράδειγμα, του ΠΑΜΕ την Πρωτομαγιά του 2020 που έφτασε μέχρι τους New York Times να γίνει θέμα και το σπάσιμο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου την ίδια χρονιά με την πανδημία από το ΚΚΕ και τα Συνδικάτα, αυτό ακριβώς το μήνυμα έστειλαν. Στη συνέχεια, ο υπεριαλιστικό πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή φτώχεια, η τεράστια ακρίβεια που κατακλίζει όλη την Ευρώπη, η καθυλωμένη μισθή, η επίθεση σε κοινωνικά ασφαλιστικά δικαιώματα όξυναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Οι εργαζόμενοι σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν οργανώσει τις μαζικότερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων 30 χρόνων. Στην Γαλλία, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελλάδα, σχεδόν σε όλες τις χώρες, μην τις πω αναλυτικά, σε κλάδους στρατηγικής σημασίας, όπως την ενέργεια, στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και έχει συμβεί, ήδη φαίνεται, τα τελευταία χρόνια και εδώ, στις Ηνωμένε Πολιτείε, με μεγάλες απεργίες, στην αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, στις μεταφορές, σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε πολυεθνικές εταιρείε. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ελπιδοφόρα βήματα που γίνονται για την επιστροφή των εργαζομένων στα συνδικάτα, με τη δημιουργία και νέων συνδικάτων, όπως για παράδειγμα στην Amazon. Τεράστιες διαδηλώσεις έγιναν στην Ελλάδα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και αλλού, ενάντια στην γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ όπως και οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε εδώ στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις που κατήγγυλαν και καταγγέλουν την υποστήριξη της κυβέρνησης, των, της κυβέρνησης Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Αντίστοιχα, πολύ μεγάλες ήταν και οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ευρώπη όπως και στη χώρα μας ιδιαίτερα. Όλοι αυτοί οι ελπιδοφόροι αγώνες δείχνουν ότι δεν, οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Ότι η δύναμη των εργαζομένων βρίσκεται στην οργάνωση, βρίσκεται στον αγώνα και ότι με αυτή την δύναμη μπορούν να επιβάλλουν το δίκαιο τους. Όπως τα ξέρετε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια η οικονομία στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση καπιταλιστικής ανάκαμψης, ανάπτυξης, όπως λέμε. Μόνο που αυτή, όπως συμβαίνει πάντα, δεν είναι για όλους τα κέρδη σπάνε ρεκόρ, όμως οι μισθοί για τους παραμένουν καθυλωμένοι στο ύψος του 2009, πριν 15 χρόνια δηλαδή. Ενώ οι τιμές των βασικών ειδών κατανάλωσης, διατροφής, οι τιμές στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα ενίκια, έχουν διπλασιαστεί. Οι πολεμικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολέμους και ημεριαλιστικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται. Τη στιγμή που τα συστήματα εκπαίδευσης και τα συστήματα υγείας καταραίουν. Το ίδιο φυσικά βιώνει και ο Αμερικανικός λαός. Και εσείς βέβαια που είδατε τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίζουν ένα ακόμα πακέτο μαμούθ για την στήριξη του Ζελένσκι, του Νετανιάχου στο Ισραήλ, όπως και στην Ταϊβάν και βέβαια όλη της Αμερικάνικης πολεμικής βιομηχανίας. Σε αυτές τις συνθήκες το ΚΚΕ αποκάλυψε τις πραγματικές αιτίες που γιγαντώνουν την φτώχεια, την εκμετάλλευση. Ανέδειξε την προοπτική κόντρα στους πραγματικούς ενόχους, το σύστημα δηλαδή των καπιταλιστών και το κράτος τους πρωτοσταθεί στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων όλων των λαϊκών στρωμάτων με σχέδιο. Οργανώθηκαν δεκάδες τοπικές, περιφερειακές, κλαδικές, πανεθνικές κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στον ιδιωτικοποιημένο συγγνώμη, πλέον σιδηροδρομικό δίκτυο που στήχησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, 2,5 εκατομμύρια λαού και νεολαία της χώρας βγήκαν στους δρόμους. Οργανώθηκαν οι μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων που κυριάρχησε στα ανθρώπινα ποτάμια που κατέκλυσαν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ήταν ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Σύνθημα που έχει ξανακουστεί και κατά την περίοδο της πανδημίας. Όπως και τότε, έτσι και στις 28 του Φλεβάρη, πριν από λίγες εβδομάδες δηλαδή, μια νέα πανελλαδική πανεργατική απεργία συγκλώνησε τη χώρα μας με το ίδιο σύνθημα. Και αυτό γιατί μετά από ένα χρόνο από εκείνο το έγκλημα στα τέμπη, παραμένει ασυγχώρητο το έγκλημα. Αλλά και γιατί αυτό το σύνθημα ενοποιεί όλες τις πτυχές της ζωής της εργατικής τάξης που θυσιάζονται για τα κέρδη λίγων μονοπωλίων, όπως είναι η μισθή της, όπως είναι το εισόδημά της, η υγεία, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κοινωνική ασφάλιση. Η συνέχεια δόθηκε με νέα μεγάλη πανεργατική απεργία την περασμένη Τετάρτη στις 17 του Απρίλη και συνεχίζουμε με την απεργία της Πρωτομαγιάς την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις συναντήθηκαν στο δρόμο του Αγώνα οι εργάτες που παλεύουν για συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς τους, οι αγρότες που πάλευαν για αξιοπρεπείς τιμές στα αγροτικά τους προϊόντα ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητέ που πάλευαν για σύγχρονε αποκλειστικά δημόσιε και δωρεάν σπουδέ. Ο συντονισμό αυτού του αγώνα και η έκφρασή του σε ένα πανελλαδικό μέτωπο πάλι, απέναντι στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μέσα από τη δραστήρια δουλειά των κομμουνιστών στα εργατικά σωματεία, στους μαζικούς φορείς των αγροτών και των φοιτητών. Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από τα κάτω, όπω λέμε, από ομοσπονδίε και εργατικά κέντρα, από εκατοντάδε πρωτοβάθμια σωματεία, παρά την υπονόμευση των συνδικαλιστικών ηγησεών του ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία χρόνια, σε όλο ένα και περισσότερα πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά και σε δευτεροβάθμιε οργανώσει, οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται του κομμουνιστέ και όσους συμπορεύονται μαζί μας τους αναδεικνύουν στην πλειοψηφία. Αντίστοιχες θετικές εξελίξεις υπάρχουν και στο φοιτητικό κίνημα, όπου πλέον η παράταξη της ΚΝΕ είναι πρώτη δύναμη ξανά μετά από δεκαετίες. Αυτά, όπως και η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογέ τώρα την οποία επιδιώκουμε, θα βοηθήσουν να πολλαπλασιάζονται οι αιστείες του αγώνα, να ενισχύεται το ρεύμα αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής των διαφόρων αστικών κυβερνήσεων. Να μετατραπεί αύριο επιδιώκουμε σε ρεύμα ανατροπής της ίδιας της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Κι αν ορισμένοι λίγο πονηρούτσικα ρωτούν γιατί πρέπει να ενισχυθεί στις ευρωεκλογέ ένα κόμμα αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους απαντάμε ακριβώς γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσει απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων και γι' αυτό μπορεί να αποκαλύπτει πω πίσω από κάθε λαϊκό πρόβλημα βρίσκεται η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υλοποιούν κατά γράμμα και η Νέα Δημοκρατία με τη συνδρομή φυσικά σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Σημαντικό στοιχείο των κινητοποιήσεων των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, με καθοριστική τη συμβολή του ΚΚΕ, είναι αυτές ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε διάφορους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ξέρουμε ότι πολλοί από όσου επισκέπτονται την ελληνική κοινότητα στη ΣΥΠΑ μιλάνε με ωραία λόγια για τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις που βρίσκονται στο καλύτερο σημείο από ποτέ, όπως λένε. Και βέβαια δεν εννοούν τις σχέσεις των δύο λαών, αλλά των εκμεταλλευτών τους και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν. Μιλούν για την Ελλάδα που αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας και τους μεγάλους συμμάχους που μας προστατεύουν από τις προκλήσεις. Δυστυχώς, αυτά τα χιλιοϋπομένα κλισέ δεν αντικατοπτρίζουν καθόλου την πραγματικότητα. Έχουμε την ευθύνη να ενημερώσουμε και την ομογένεια, όπως ενημερώνουμε όλον τον ελληνικό λαό, ότι η κατάσταση στην περιοχή που βρίσκεται η Ελλάδα μόνο σταθερότητα δεν αποπνέει. Και δυστυχώς η Ελλάδα είναι πολύ βαθιά μπλεγμένη και στους δύο μεγάλους πολέμους που μένονται αυτή την περίοδο στην περιοχή. Αυτόν δηλαδή στην Ουκρανία που ξεκίνησε με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας πριν δύο χρόνια αλλά στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει και πάει πολύ πιο πίσω τουλάχιστον από το 2014 και το πραξικόπημα των ΙΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξουν τότε μια μη αρεστή σε αυτούς κυβέρνηση και να βάλουν μια που θα τους κάνει καλά τη δουλειά και στη Μέση Ανατολή, από την άλλη μεριά, ο άλλος πόλεμος, όπου οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις έχουν οξυνθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο μιας γενίκευσης του πολέμου, όπου συνεχίζεται η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή και δολοφόνο του Ισραήλ, το οποίο ταυτόχρονα αντιπαρατίθεται και με άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος, η Συρία, και φυσικά το Ιράν. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι βουτυγμένη μέχρι το λαιμό στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εμπλέκεται στηρίζοντας τα σχέδιά τους και στις δύο αυτές συμπεριαλιστικές συγκρούσεις. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι από το βορρά μέχρι το νότο διάσπαρτη από αμερικανονατοικές βάσεις ότι πολλά από τα λιμάνια μας έχουν παραχωρηθεί για να διεκπεραιώνεται πολεμικό υλικό. Όλα αυτά κάνουν τις πόλεις μας στόχους αντιπίνων από τα αντίπαλα στρατόπεδα. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι ένα θεωρητικό σενάριο. Οι προειδοποιήσεις έχουν γίνει με τον πιο επίσημο τρόπο. Και η Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, πέρχει μόλις 1000 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Ταυτόχρονα μια ελληνική φρεγάτα βρίσκεται στα ανοιχτά του Λιβάνου και άλλη μία στην Ερυθρά Θάλασσα, κυριολεκτικά στο μάτι του Κυκλώνα, ενώ μια πυροβολαρχία Patriot είναι στη Σαουδική Αραβία. Εξοπλισμός που ο λαός μας έχει πληρώσει χρυσάφι, υποτίθεται για την άμυνα της δικής μας χώρας και προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έχει σταλεί πλέον χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μακριά από τα σύνορα της Ελλάδας, που έχει ορκιστεί να τα προστατεύει τα σύνορα της Ελλάδας, για να προστατεύει συμφέροντα είτε εγχώρια είτε ξένα, να προ προστατεύει κέρδη και σχεδιασμούς που όμως δεν έχουν καμιά σχέση με το λαό μας και με την άμυνα της πατρίδας. Υπεύθυνη γι' αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κύριο Μητσοτάκη, που παίρνει αυτές τις αποφάσεις, παίζοντας το ρόλο μάλιστα του πρωτοπαλίκαρου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Απολύτως συνυπεύθυνοι είναι όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Όλα τα κόμματα τελικά πλην του ΚΚΕ που συνενούν αυτά τα κόμματα σε αυτή την κατάσταση και την υποστηρίζουν ανοιχτά και έχουν ψηφίσει οι ευρωβουλευτές τους στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, έφτασε πρόσφατα στο σημείο να αποκαλέσει το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία. Αυτά βέβαια δεν τα έλεγαν ούτε οι βουλευτές της ΕΡΕ, που υπήρχε πριν τη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 50 και του 60. Αλλά ας τον χαίρονται. Φυσικά, Αυτά τα κόμματα του συστήματος, αυτά τα κόμματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφεύγουν να θέτουν στη δημόσια συζήτηση τα θέματα του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας μας. Και όταν έρχονται εδώ στην Ομογένεια, αντί να υπερασπιστούν έστω με επιχειρήματα τις θέσεις τους για αυτά προτιμούν να σας λένε κάτι γελιότητες για τα θαύματα που έγιναν στη βάφτισή τους νομίζω ότι μιλάνε σε τίποτα κορόιδα δηλαδή κιόλα. Ο λόγος, κατά την άποψή μας, είναι απλά ότι όλοι τους είναι στοιχισμένοι με τις στρατηγικές επιλογές, με τις συμμαχίες της άρχουσας τάξης, οπότε αυτά όλα δεν προσφέρονται για να στείνουν τον ψεύτικο καυγά τους, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο. Θέλουν ο λαός να τα θεωρεί δεδομένα, και να μην τα πολύ σκέφτεται. Το ΚΚΕ είναι το μόνο που επιμένει να φωνάζει δυνατά για αυτά τα ζητήματα. Να ενημερώνει το λαό, να προειδοποιεί για τις εξελίξεις και να αποκαλύπτει τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά να μπαίνει μπροστά για να οργανώνεται η λαϊκή πάλι ενάντια σε αυτή την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί και στις ευρωεκλογέ. Γιατί η ψήφο στο ΚΚΕ είναι η μόνη που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να ερμηνευτεί ω επιβράβευση τουλάχιστον αυτή τη επικίνδυνη κατάσταση. Αντίθετα, θα αποτελέσει δύναμη για να την αντιπαλέψουμε ακόμα πιο δυνατά από την επόμενη μέρα, όπως φυσικά και για να υπερασπιστούμε όλα τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Ξέρουμε ότι εσείς που ζείτε μακριά από την πατρίδα έχετε έντονο και υγιές ενδιαφέρον για όλα τα, αυτά που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Ξέρουμε ότι ακούτε συχνά ότι αυτοί οι μεγάλοι σύμμαχοι που έχουμε θα προστατεύσουν την Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή, για παράδειγμα ενάντια στην επιθετικότητα της τουρκικής άρχουσας τάξης. Το λέμε καθαρά, Ποτέ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Ούτε πρόκειται να συμβεί. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν ξέρουν από δίκιο, δεν έχουν μπέσα. Μοιάζονται αποκλειστικά και μόνο για τα δικά τους συμφέροντα. Για τα συμφέροντα των δικών τους λόμπι και ομίλων και αυτά απαιτούν να τα έχουν καλά με την Τουρκία, να την κρατήσουν πάση θυσία στην Ατοϊκή Αγκαλιά και να μην προσεγγίσει περισσότερο Ρωσία. Άλλωστε φέτος κλείνουν 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, της βόρειας, του τμήματος της Βόρειας Κύπρου και ξέρουμε τη στάση του ΝΑΤΟ, τη στάση των συμμάχων και τότε αλλά και στη συνέχεια όλες αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν μέχρι και σήμερα που βήμα το βήμα σπρώχνουν προς την οριστική διχοτόμηση του νησιού. Λίγες μέρες πριν έρθω εδώ, επισκέφθηκα με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ την Κύπρο, που είχαμε συναντήσεις με όλη την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία και εκφράσαμε τη σταθερή αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον Κυπριακό λαό, στην πάλη του για ενιαία και ανεξάρτητη πατρίδα, χωρίς στρατούς κατοχής, δήθεν εγγυητέ, χωρίς ξένα στρατεύματα. Τώρα βέβαια τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα την έχουν ξεχάσει την Κύπρο. Την έχουν βάλει στην άκρη γιατί αποτελεί αγκάθη και χαλάει το λεγόμενο καλό κλίμα που έχουν χτίσει με την Τουρκία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο καλό είναι αυτό το κλίμα όταν πριν λίγες μέρες μόλις πάλι η Τουρκία έθεσε ξανά το θέμα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο αποδεικνύοντας ότι καμία από τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της δεν τις έχει εγκαταλείψει. Και ξέρουμε καλά ότι αυτά τα θέτει και με τις πλάτες των συμμάχων, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που έχουν αρνηθεί επανειλημμένα να πάρουν θέση για το αν υπάρχουν αμφισβητούμενης κυριαρχίας νησιά στο Αιγαίο. Στην πραγματικότητα, αυτό που τους ενδιαφέρει και προετοιμάζουν είναι μια διευθέτηση υπονατοϊκή ομπρέλα στο Αιγαίο που θα είναι στη λογική της συνεκμετάλλευσης, της συνδιαχείρισης όχι βέβαια για το καλό και την ευημερία των δύο λαών αλλά μόνο των επιχειρηματικών ομίλων, ενεργειακών και άλλων. Μιας διευθέτησης εντελώς προσωρινής όπως είναι όλες σε αυτό το σύστημα που θα περικλεί τον σπόρο και των επόμενων συγκρούσεων. ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει με όλες του τις δυνάμεις ενάντια στον επικίνδυνο εφησυχασμό που καλλιεργούν όλοι οι άλλοι να ενημερώνει, να κινητοποιεί το λαό μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στις 9 του Ιούνιου οι Έλληνες της Διασποράς έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία αποκλειστικά μόνο μέσω της επιστολικής ψήφου. Εμείς σας καλούμε όσους δεν το έχετε κάνει να κάνετε την αίτησή σας γιατί μέχρι τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία και να στείλετε με την ψήφο στο ΚΚΕ να στείλετε έτσι μήνυμα για όσους σε όλους τους άλλους που σας αντιμετωπίζουν μόνο ψηφοθυρικά ή σας μετράνε σαν κουκιά που λένε ότι νοιάζονται για σας και θέλουν να σας δώσουν φωνή ενώ είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα για να λύσουν τα προβλήματα της ομογένειας. Το ΚΚΕ, όπως ξέρετε, διαφώνησε με την επιστολική ψήφο. Όχι γιατί δεν θέλει να διευκολυνθούν να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικία τους οι απόδημοι που έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα. Το αντίθετο. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα, στην τελευταία διαδικασία, προτείναμε να πολλαπλασιαστούν τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού για να μην απατούν, α, απαιτούνται πολυδάπανες μακρινές μετακινήσεις. Όμως η κυβέρνηση το απέρριψε, γιατί λέει δίθεν κοστίζει πολύ. Ακόμα και αυτό το δημοκρατικό σας δικαίωμα με όρους κόστους το αντιμετωπίζουν. Προειδοποιήσαμε όμως για τους επικίνδυνους δρόμους που ανοίγουν με την επιστολική ψήφο για τη χειραγώγηση ψηφοφόρων για την άσκηση πιέσεων χωρίς καμιά δικλίδα ασφαλείας. Και δυστυχώς δεν αργήσαμε να επιβεβαιωθούμε. Ξέρετε, με αυτό το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων που η Νέα Δημοκρατία τα έκανε φεϊγβολάν βολάν και τα μοίραζε από εδώ και από εκεί. Και ποιος ξέρει τι έχουμε να δούμε ακόμα. Ήδη, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί σήμερα, αποκαλύφθηκε ότι έγινε και νέα διάρρηξη χθε στο τμήμα των εκλογών που είναι υπεύθυνο για τις εκλογές του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου είχε τέτοια συστοιχεία των αποδήμων όσων, είχ, όσων είχαν κάνει δήλωση για επιστολική ψήφο. Μιλήσαμε καθαρά και είπαμε ότι η επιστολική ψήφος δεν μπορεί από μόνη της να αυξήσει τη συμμετοχή στις εκλογές, και να καταπολεμήσει την αποχή, αφού αυτή οφείλεται σε πολιτικά κυρίως και κοινωνικά αίτια και όχι σε τεχνικά αίτια. Όσον αφορά τους απόδημους, εκτός τους, από τους αντικειμενικούς λόγους, οφείλεται και στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις με την πολιτική τους τους αποξενώνουν περισσότερο από τη χώρα, με αποτέλεσμα πολύ αρκετοί να μην βρίσκουν το λόγο να πάρουν μέρος σε εκλογές. Οι απόδημοι έχουν πείρα, για παράδειγμα, από τη δραματική υποστελέχωση των προξενείων, την υποχρηματοδότηση που έχει ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες Έλληνες ομογενείς για αιτήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άμεσα αν υπήρχε η απαραίτητη στελέχωση και κάποια απλοποίηση των διαδικασιών. Δυστυχώς, η δραματική αυτή κατάσταση, τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους Έλληνες ομογενείς, αφορά στο σύνολο των ομογενών και σε όλο τον κόσμο. Για τα προβλήματα αυτά το ΚΚΕ έχει πάρει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση όμως δεν έχει δώσει απαντήσεις πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε θέσει ως κόμμα. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε στη Βουλή αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο σε άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων της ομογένειας. Επίσης, η κατάσταση στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση αποτελεί κυριολεκτικά βραχνά για την πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών. Αντί στο επίκεντρο να βρίσκονται οι ανάγκες των παιδιών των μεταναστών που μεγαλώνουν σε μια άλλη χώρα, στην πράξη μέσω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, και της μη ύπαρξης κατάλληλα προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τις βαθμίδες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προκάτοχή της, εξωθούν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς στην απόγνωση. Εύλογα, λοιπόν, η εδώ και αρκετά χρόνια επιταχυνόμενη πορεία υποβάθμισης και απαξίωσης της ελληνόγλωσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, εντείνει την αγωνία για το εάν προδιαγράφεται ακόμα και κατάργηση δομών ελληνόγλωσης εκπαίδευσης ή και η υποκατάστασή τους από ιδιωτικές δομές που θα λειτουργούν με δίδακτρα, με τους γονείς να καλούνται βεβαίως να βάλουν πάλι το χέρι βαθιά στην τσέπη. Τα ζητήματα που ως κόμμα ξέρουμε ότι απασχολούν έντονα και τους Έλληνες που μένουν στις Ηνωμένε Πολιτείε δεν διαφέρουν πολύ από αυτά που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μετανάστες στις άλλες χώρες. Θεωρούμε ανεπίτρεπτο να συνεχίζεται εδώ και χρόνια αυτή η απαράδεκτη κατάσταση σε ό,τι αφορά την απόσπαση εκπαιδευτικών. Είναι δυνατό να μην μεριμνά το ελληνικό κράτος για να στείλει όσους εκπαιδευτικούς χρειάζεται, να μην φροντίζει ώστε η αμοιβή του να μπορεί να τους διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, να μην φροντίζει για να αυξηθούν τα σχολεία των ελληνικών ώστε να καλυφθούν με καλύτερους όρους οι ανάγκες των παιδιών. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι όλα τα παραπάνω απορρέουν από ωραίων, απ την αδιαφορία που επιδεικνύει το ελληνικό κράτος. Δεν είναι ακριβώς έτσι, ούτε οφείλεται μόνο σε αυτό κυρίως. Άλλωστε, όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ πριν, τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιήσει πλήθος παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την ελληλόγλωση εκπαίδευση. Οι παρεμβάσεις όμως αυτές είναι σε βάρος των αποδήμων. Με κάθε μία από αυτές συνεχίζεται το ξύλωμα του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και των όρων της δουλειάς του, με τη λαϊκή οικογένεια να υπομίζεται όλο και περισσότερα βάρη, με τη στήριξη της λειτουργίας των φορέων της ελληνόγλωσης εκπαίδευσης, να είναι όλο και πιο ελλειπής. Η στόχευση αυτή αποβαίνει προφανώς σε βάρος των παιδιών, της ποιότητας και του περιεχομένου της εκπαίδευσής τους στην ελληνική γλώσσα είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις προτεραιότητες που διαχρονικά θέτουν οι διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις. Προκρίνουν το πρίκισμα των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι τη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών. Απέναντι στην κατάσταση αυτή, το κόμμα μας σταθερά με συνέπεια, με πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, αλλά και με τη δράση των δυνάμεών μας, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα των Ελλήνων της Διασποράς για την εκπαίδευση των παιδιών τους στην ελληνική γλώσσα και για την αναβάθμιση των όρων και συνθήκων δουλειάς των εκπαιδευτικών. Φίλε και φίλοι, το κύριο ζήτημα που θέτουμε ως κόμμα είναι η αναγκαιότητα της ενεργής συμμετοχής και δράσης των Ελλήνων μεταναστών για την επίλυση προβλημάτων που, που ζουν, που βιώνουν, ως αποτέλεσμα των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε όλες τις χώρες. Στην κατεύθυνση αυτή, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν στο εξωτερικό, δίνουν τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους, με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, με τους άλλους μετανάστες. Δουλεύουν δραστήρια στο κίνημα, πρώτα και κύρια μέσα στα σωματεία, σε χώρους δουλειάς, στις σχολές, στους τόπους κατοικίας, ώστε να διαμορφώνονται εστίες αντίστασης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα, μπροστά στις επικείμενες ευρωεκλογέ, το δίλημα πιστεύουμε που μπαίνει στους Έλληνες μετανάστες είναι ξεκάθαρο. Θα ενισχυθούν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που συμμετέχουν συμμετέχοντας στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν βαριές ευθύνες για τη διαμόρφωση της κατάστασης που τους έστειλε, που τους κρατά στο εξωτερικό και στην... αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα ή θα ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να δυναμώσει υπάλληλοι πάλι για την ικανοποίηση των διεκδίκησεών τους απέναντι στην οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στις διάφορες τέτοιε ενώσεις θα ενισχυθούν αυτοί που τα συγγενή του κόμματα ευθύνονται για την κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες μετανάστες στι χώρες που ζουν ή θα ενισχυθεί το ΚΚΕ για να δυναμώσει η προσπάθεια για την οργάνωση της πάλης στα πλαίσια του κινήματος στην κάθε χώρα για την αγωνιστική διεκδίκηση της ικανοποίησης των αναγκών τους. Κάθε πλευρά της ζωής των Ελλήνων μεταναστών δίνει και από έναν επιπλέον λόγο να ενισχύσουν με την ψήφο του το ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του. Στις διάφορες χώρες που ζουν, οι Έλληνες μετανάστες έχουν πείρα και από κάθε λογής κυβερνήσεις. Άλλες δήθεν προοδευτικές ονομαζόμενες, άλλες συντηρητικές, άλλες μονοκομματικές, άλλες συνεργασίας και από κάθε παραλλαγή τέτοιας αντιλαϊκής αστικής διαχείρισης ξέρουν από πρώτο χέρι ότι κοροϊδεύουν όσοι τάζουν ότι τα κέρδη από την καπιταλιστική ανάκαμψη μπορούν να διανέμονται δίκαια και ίσα σε όλους τους πολλούς. Γι' αυτό και όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν και συμφωνούν με το ΚΚΕ ότι μόνο με την πάλη του μπορεί ο λαός να επιβάλλει το δίκιο του. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ με χιλιάδες ψήφους Ελλήνων του εξωτερικού είναι όρος για να τεθεί μαχητικά στο προσκήνιο η απέτηση ικανοποίησης αυτών των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στον αντίποδα της λογικής των μειωμένων απαιτήσεων που υποσκάπτει αγώνες και διεκδικήσεις τόσο απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση όσο και απέναντι στις κυβερνήσεις των χωρών όπου διαμένουν οι μετανάστες. Οι εξωτερικού μπορούν να στείλουν το μήνυμα ότι η εργατική λαϊκή αντεπίθεση είναι η απέτηση των καιρών. Ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική διεξόδου από τα διέξοδα αυτού του συστήματος σε άλλο δρόμο, πέρα από το δρόμο της ενίσχυσης των λαϊκών αγώνων με τις σύγχρονες ανάγκες μας στην προμετωπίδα αυτής, αυτών των διεκδικήσεων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπολίων, του εθνικισμού, του ρατσισμού, των πολέμων με πραγματική λαϊκή εξουσία, λαϊκή διακυβέρνηση. Η αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ από Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού θα είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που μπορεί να δοθεί και στις χώρες κατοικίας τους για την ενίσχυση της αισιόδοξη προσπάθειας που κάνει τα τελευταία χρόνια το ΚΚΕ μαζί με άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα να ξαναγεννηθεί να δυναμώσει η σπίθα, η ελπίδα για το διεθνές εργατικό κομμουνιστικό κίνημα. Για αυτούς τους λόγους και πολύ περισσότερους ακόμα, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης που απευθύνει το κόμμα μας στις σημερινές συνθήκες έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να βρει σημαντικό αντίκρισμα και στο εξωτερικό. Γιατί και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ελλάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι βιοπαλεστές, οι επιστήμονες, οι φοιτητές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπου οι εργα... όπως οι εργαζόμενοι επίσης, τα λαϊκά στρώματα, έχουν απέναντί τους το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του. Γιατί και εδώ, όπως και στην Ελλάδα, ο οδοστρατίας της δίθεν πράσινης και δίθεν ψηφιακής ανάπτυξης, της έντασης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, περ... περνά ορμητικά τσακίζοντας το λαϊκό εισόδημα, εργασιακές σχέσεις, δικαιώματα και λαϊκή κατοικία. Γιατί και εδώ άμεσο ζητούμενο είναι η ανασύνταξη του κινήματος σε κατεύθυνση ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στον καπιταλισμό, για να δυναμώσει η αποφασιστικότητα, ο αγώνας για μια κοινωνία που έχουμε όλοι ανάγκη για να τη ζήσουμε όπως μας αξίζει. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποφασιστικότητα, με πίστη στο δίκιο και στη δύναμη του αγώνα μας, με σιγουριά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, με ένταση της προσπάθειας ώστε η φωνή του ΚΚΕ να φτάσει παντού σε αυτό τον ένα μήνα και κάτι που απομένει. Και από εδώ, από τη Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα με πάρα πολλούς αποδέκτες που κανείς δεν θα μπορεί να το διαβάσει αλλιώς. Κάπα, κάπα, έψιλον. Για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί στην Ελλάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τη συνδρομή των υπολείπων. Όλοι όσοι παίρνουν κουράγιο και δύναμη από τους αγώνες που δυναμώνουν στην Ελλάδα, μια επιλογή έχουν να δυναμώσουν το ΚΚΕ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η σημερινή εκδήλωση είναι απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, βάζοντας ο καθένας και η καθεμιά με το δικό του, με το δικό της τρόπο, το δικό του, το δικό της λιθαράκι στην προσπάθεια του κόμματός μας. Δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και στους Έλληνες του εξωτερικού είναι το πιο ισχυρό μήνυμα αντίστασης και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, σε όλους τους λαούς του κόσμου, είναι μήνυμα αντίστασης, ελπίδας, ριζικής αλλαγής και ανατροπής. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Να είστε καλά.